λέρνη της Πελοποννήσου ζούσε ένα τρομερό νερόφιδο που είχε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 9 κεφάλια. Το έλεγαν Λερναία Ύδρα. Ο Ηρακλής και ο ανιψιός του ο Ιόλαος πήγαν στη λίμνη Λέρνη και περίμεναν να εμφανιστεί το φοβερό τέρας. Μόλις αυτό φάνηκε, ο Ηρακλής δίνει μία με το σπαθί του και κόβει ένα κεφάλι. Τότε έγινε το φοβερότερο απ' όλα. Στη θέση του κομμένου κεφαλιού φύτρωσαν 2 νέα κεφάλια. Τι να κάνει ο Ηρακλής, φωνάζει τον Ιόλαο και του λέει: «Φέρε ένα αναμένο δαυλί. Κάθε φορά που θα κόβω ένα κεφάλι από το τρομερό αυτό τέρας, εσύ θα καίς την πληγή». Ο Ιόλαος έκανε αυτό ακριβώς που του είπε ο Ηρακλής και έτσι κατάφεραν να κόψουν όλα τα κεφάλια του φοβερού τέρατος και να φτάσουν στο Μεσαίο που ήταν αθάνατο. Μόλις ο Ηρακλής κατάφερε να το κόψει και αυτό, το έθαψε βαθιά στη γη. Μετά άνοιξε την κοιλιά της Λερναίας Ύδρας και βούτυξε τα βέλη του στο δηλητήριό της για να γίνουν θανατηφόρα. Έπειτα από τέτοια μάχη, κάτι είχε κερδίσει κι αυτός.